από χτες τα πράγματα είναι λίγο έγκλημα. Και θέλω να δω, επειδή μας έλεγες καλά πράγματα, αν θα εξακολουθήσουν να είναι καλά ή αν αλλάζει κάτι στο τοπίο. Καλημέρα, γιατί υπήρξαν εντάξεις χτες. Καλημέρα. Ναι, ήτανε. Κοίταξε. Υπάρχουν κάποιες καλές όψεις οι οποίες, όπως είπαμε, αρχίζουν και δημιουργούν ένα άνοιγμα. Αλλά εγώ μπορεί να έχω γίνει λίγο ενοχλητική με αυτόν τον ανάδρομο Άρη που λέω συνέχεια με τον Ποσειδώνα που κορυφώνει τις 19. Μάλιστα. Ο οποίος μπορεί να εκτροχιάσει την κατάσταση. Γενικά, οι όψεις που έχουμε είναι. Περνάει σήμερα η Αφροδίτη στο ζώδιο του τοξότη που είναι πιο εξωστρεφής, είναι περισσότερο αγαπάει την ελευθερία, θέτει ο καθένας τα δικά του όρια και τους δικούς του νόμους, δηλαδή γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτές τις κανονικές και φυσιολογικές νόρμες που έχουμε σαν κοινωνία. Αλλά από την άλλη, και αυτό είναι ευχάριστο. Από την άλλη, τόσο οι όψεις του Δία που θα έχουμε μέχρι τις 22 του Νοέμβρη, τόσο ο Άρης με τον Ποσειδώνα που είναι ανάδρομος, μπορεί να εκτροχιάσει την κατάσταση και θέλει απλά την προσοχή μας. Όμως, αν εστιαστούμε μόνο στα άσχημα και στις εντάσεις, δεν πρόκειται να χαρούμε όλες αυτές τις υποσχέσεις που υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα έχουμε τώρα. Η Αφροδίτη θα περάσει στο ζώδιο του τοξότη, θα είναι μέχρι τις 10 Δεκέμβρη. Στη συνέχεια θα έχουμε, όπως είπαμε, και τον Ερμή και τον Ήλιο. Τώρα λοιπόν αυτό έχει τους ατομικούς κανόνες που βάζουμε σε θέματα καρδιάς και πώς, από πού παίρνουμε την ικανοποίησή μας και πώς παίρνουμε και την χαρά μας. Υπάρχουν κάποιες τάσεις υπερβολής. Αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στο ζώδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κρύη μου, για εσάς αυτή η νέα θέση της Αφροδίτης, η οποία είναι σε πολύ αρμονική όψη μαζί σας, απέναντί σας, δημιουργεί μια έτσι αισιόδοξη στάση και γενικά είναι ένα πιο περιπετειώδες πνεύμα και πιο ανοιχτό και βγαίνετε μέσα από αυτή τη μαυρίλα των πολλών πλανητών που είχαμε στον Σκορπιό. Είναι πολύ ευχάριστη, καλή και θετική για θέματα προβολής, εάν δηλαδή θέλετε να προβάλλετε τον εαυτό σας, όπως επίσης και σας βοηθάει να δείτε και λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο θετικά την οπτική στην οποία αντιμετωπίζετε τα οποιαδήποτε ζητήματα. Είναι πολύ καλή άμα θέλετε να έχετε κοινωνικοποίηση και γνωριμίες. Ταύρι μου, για εσάς εδώ η θέση αυτή της Αφροδίτης, που είναι και δικό σας κυβερνήτης, είναι λίγο πιο κόντρα ρόλος με την έννοια του τοξότη, η οποία είναι πιο ανοιχτή, αφορά τον 8ο σας οίκο. Και εδώ λοιπόν οι ελευθερίες κατά κάποιο τρόπο περιορίζονται. Εδώ λοιπόν είμαστε στα άκρα, ή όλα ή τίποτα, όπως επίσης οτιδήποτε αντιμετωπίζετε σε συναισθηματικά ζητήματα έχει πάρα πολύ με πάθος και με δύναμη. Θα πρέπει λίγο να προσέξετε τις κτητικές τάσεις, οι οποίες είτε εσείς μπορεί να έχετε, είτε οι άλλοι απέναντί σας. Και γενικά να δείτε και λίγο πιο ουσιαστικά και λίγο πιο καλά τα οικονομικά σας και αυτά ιδιαίτερα τα οποία μοιράζεστε με κάποιους άλλους ή είναι σε θέματα συνεργασιών. Δίδυμή μου, για εσάς η νέα θέση αυτή αφορά τις σχέσεις σας, γενικά τις φιλίες σας, γενικά την κοινωνικοποίησή σας. Άρα πρόκειται για μια πολύ άσχολη περίοδος, παρότι έχετε τον Άρη, ο οποίος είναι ανάδρομος στο δικό σας το ζώδιο και με την όψη του Ποσειδώνα λίγο μπερδεύει τις καταστάσεις, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εδώ λοιπόν μπορεί να φέρει κάποιες νέες γνωριμίες ή την επιθυμία σας να περάσετε μια γνωριμία, μια σχέση που ήδη υπάρχει σε μια νέα φάση. Τώρα, αν θα είναι προς την διατήρηση ή στον χωρισμό, αυτό θα το δείξει στην συνέχεια. Καρκίνη μου, για εσάς εδώ πέρα η δημιουργία της ελευθερίας η οποία αναζητάτε είναι στο κομμάτι της καθημερινότητάς σας, στις εργασιακές σας συνθήκες. Είσαστε λίγο πιο χαρούμενοι θέλετε να είσαστε και όχι μέσα στο τόσο πολύ της ρουτίνας. Εδώ λοιπόν μπορείτε. Φροντίδα σώματος και τι είναι ο τοξότης, είναι αθλητισμός, επομένως μπορείτε να αθληθείτε λίγο παραπάνω, να περπατήσετε, να βγείτε λίγο στην φύση και γενικότερα να ασχοληθείτε με το σώμα σας και γενικά την ευεξία σας και η αλήθεια είναι ότι φέρνει και μια τάση τεμπελιάς, αλλά περισσότερο θέλει να είσαστε χαρούμενοι και δημιουργικοί. Λιοντάρια μου, θετικό απέναντί σας, ένα ρώτα το τρίγωνο. Εδώ πέρα υπάρχει η σκέψη ότι η ζωή είναι μία περιπέτεια, άραστε είναι στον πέμπτο οίκο που είναι δικό σας άλλωστε. Έχει μία πολύ δημιουργική έμπνευση, μία πολύ μεγάλη χαρά που μπορεί να σας φέρει. Απλά από την άλλη είναι και η ροπή προς τα ρίσκα, είτε αυτό αφορά τον έρωτα είτε τα χρήματα και όλο αυτό για να μπορέσετε να αντλήσετε περισσότερη ικανοποίηση κοντά στα παιδιά σας και καλύτερη σχέση η οποία δημιουργείται. Παρθένη μου, εδώ για εσάς είναι πολύ πλούσια τα συναισθήματα, τα οποία κάπως πρέπει λοιπόν να εκτονωθούν. Και ποιοι είναι κοντά σας, είναι κοντά σας η οικογένειά σας, είναι άτομα τα οποία αγαπάτε και αυτά που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Με αυτούς λοιπόν είναι με τους οποίους θέλετε να είσαστε συνεχώς μαζί και ιδιαίτερα
να τους φροντίσετε, αλλά και να πάρετε φροντίδα και να ηρεμήσετε λίγο και γενικά να ασχοληθείτε και με το σπίτι σας όσον αφορά μπορεί να το ομορφύνετε, να κάνετε μια έτσι, αναβάθμιση του χώρου ή του προσωπικού σας χώρου, αν υπάρχει το γραφείο ή η κρεβατοκάμαρά σας. Ζυγή μου! Για εσάς αφορά πολύ την ελευθερία λόγου. Είσαστε ευγενικά άτομα. Εδώ λοιπόν η Αφροδίτη συμβαδίζει με αυτό, στο να μιλάτε με πολύ γλυκό τρόπο και γενικά να κερδίζετε μέσα από αυτήν την διαδικασία. Θέλετε την ελευθερία σας, θέλετε και την ειλικρίνειά σας. Επίσης φέρνει πάρα πολύ δημιουργικές ιδέες, όπως και το να μετακινήσετε συνεχώς ή να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ανταλλάσσετε τις απόψεις σας και με τις συζητήσεις μπορεί να σας δώσουν και μια έτσι, ιδέα ή άποψη ή κάποια συμβουλή. Σκορπιέ μου, για εσάς η νέα θέση της Αφροδίτης στον έτοξο ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, που σημαίνει ότι υπάρχουν υποσχέσεις για αύξηση εσόδων, υπάρχει όμως και μια γενεοδορία η οποία αυτή τι κάνει, μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την οποιαδήποτε σταθερότητα έχει δημιουργηθεί στα χρήματά σας και το οποίο μπορεί να αποσταθεροποιήσει κάπως τον προϋπολογισμό σας ή τα χρήματα τα οποία έχετε ήδη μαζέψει. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο διάστημα εργάζεστε προς την κατεύθυνση να αυξηθούν τα οικονομικά. Κάποιες ιδέες μπορεί να έχετε ή κάποια σύμπραξη λέγεται, δηλαδή με κάποιους να ενώσετε τις δυνάμεις σας και αυτό να σας βοηθήσει να είσαστε πιο και συναισθηματικά ευχαριστημένοι αλλά και πιο σε υλικό επίπεδο ευχαριστημένοι. Το ξώτες μου η Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο, περνάει αυτό, σας κάνει έναν πόλο έλξης, πάντα η Αφροδίτη στο ζώδιό μας, μας φέρνει συνεχώς άτομα κοντά μας, είναι σαν μαγνήτης και αυτό φυσικά μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και για γνωριμίες εάν σας ενδιαφέρει και για να φτιάξετε τη σχέση με το άτομο το οποίο είσαστε ήδη μαζί, αλλά επίσης μπορεί να δώσει και νέα ξεκινήματα σε θέματα έρωτα, αλλά και σε θέματα οικονομικών ζητημάτων και συμφωνιών. Εδώ λοιπόν εσείς το επόμενο διάστημα ενδίδετε στις αισθήσεις και τις απολαύσεις, ενίοτε χωρίς μέτρο, γι' αυτό λίγο προσοχή. Εγώ κερί μου, η νέα θέση της Αφροδίτης για σας είναι σε ένα πιο παρασκηνιακό κομμάτι, λίγο πιο κρυφό. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας και εξέτασης. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά χάνεστε από τον κόσμο και δεν μπορεί να έχετε μια νέα σχέση αν σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε πόσες σχέσεις δημιουργούνται έτσι λίγο κρυφές και μέχρι να είσαστε σίγουροι ότι θέλετε να τις εμφανίσετε ή για άλλους λόγους που δεν ξέρω ότι γίνεται. Λοιπόν, χαρά, αυτό που αναζητάτε είναι σε πιο ουσιαστικά και ιδιωτικά σημεία και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά σας συναισθηματικά και μπορεί να σας προστατεύουν κιόλας. Υδροχόη μου, για εσάς το κομμάτι των φιλιών που είναι το δικό σας το στοιχείο, άρα λοιπόν εδώ φιλίες και νέες γνωριμίες και επαφές πολλές να είσαστε έτσι να κυκλοφορείτε, σας κρατούν πάρα πολύ απασχολημένους. Τώρα όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι προσοχή γιατί μπορεί οι φίλοι να σας παρασύρουν λίγο σε περιπέτειες, γι' αυτό ίσως θα πρέπει να περιορίσετε λίγο τις ελευθερίες που τους δίνετε, διότι για εσάς ο φίλος για εσάς είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει και όταν είναι καλοί οι φίλοι, ναι, μπορεί να σας βοηθήσουν και είναι πολύ ευχάριστο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που δεν είναι τελικά έτσι όπως εσείς τους βλέπετε και αυτοί να σας βλέπουν διαφορετικά. Και τέλος, ηχθείες μου, για εσάς εδώ η Αφροδίτη είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Εδώ σας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και για κοινωνική ανέλυξη και για διάκριση φυσικά και για τα ερωτικά σας ζητήματα. Μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή, σημαντική και σταθερή συνάντηση, είτε είναι για ερωτικό λόγο, είτε είναι για επαγγελματικό. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα έχετε και πολύ την υποστήριξη ατόμων που έχουν εξουσία, είναι πολύ σημαντικά και θα μπορέσουν να σας προωθήσουν. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, Άντζελα μου. Να είσαι καλά. Ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε πολύ καλά. Πολύ καλύτερα. Ας εστιάσουμε στο θετικό, στο θετικό. Κομμάτι.